Πού πήγαν τα χαμόγελα μας, αναρωτήθηκε η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου και ήταν η έμπνευσή της για να γράψει για το κρυμμένο χαμόγελο, ένα βιβλίο που ένα μεγάλο έσοδο αφιερώνει στο χαμόγελο του παιδιού που γιορτάζει τα 25 χρονά του. Είναι παλιά μας γνώριμη η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, είναι αστυνομικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Γεια σας κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, από τις εκδόσεις Γράφημα κυκλοφορεί. Και δεν θα μιλήσουμε όμως μόνο για το βιβλίο. Έχουμε δύο δράσεις που εξελίσσονται με δική σας πρωτοβουλία και άλλων εμπνευσμένων και ευαίσθητων ανθρώπων. Τα βιβλία Παίζει και το Pyjama Project. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Πού πήγε άραγε το χαμόγελο? Αναρωτηθήκατε και γεννήθηκε ένα υπέροχο βιβλίο με πολύ ωραία εικονογράφηση. Όσο εσείς τα μιλάτε, εγώ θα το ξεφυλίζω για να το βλέπουν και πρέπει οι τηλεθεατές μας. Πρέπει να σας πω ότι η έμπνευσή μου για αυτό το βιβλίο, γιατί όταν το έγραψα, το χαμόγελο δεν είχε χαθεί από τα χείλη μας, τουλάχιστον όχι όσο έχει χαθεί όσο τώρα. Α, άρα ήταν και λίγο προφητικό. Μπορεί. Οδεύαμε προς τα εκεί. Η διέστησή σας κάτι σας έδειχνε, κάτι σας έλεγε. Σίγουρα πάντως αυτό που είδα σε μία δομή φιλοξενίας του χαμόγελου έναν Ιούλιο πριν 2 χρόνια περίπου και με συγκίνησε βαθύτατα και γέννησε την επιθυμία μου να συνεισφέρω και εγώ στα όσα πολύ σημαντικά προσφέρει το χαμόγελο, γέννησαν αυτό το βιβλίο. Έψαχνα να βρω την ιστορία και δημιούργησε μια ιστορία για το χαμένο χαμόγελο μιας πολιτείας που χάθηκε εξαιτίας ενός ισχυρού σεισμού, αλλά τελικά καταλήγω στον τρόπο που βρέθηκε αυτό ας το αφήσουμε κρυφό, και στο τέλος λέω κάτι που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, να μην γυρίζουμε την πλάτη μας στα χαμόγελα που μας δίνονται, να τα αναγνωρίζουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ από πού μπορεί να έχει ξεκινήσει αυτό το χαμόγελο για να μας κάνει εμάς να νιώσουμε λίγο καλύτερα, αλλά και να το δίνουμε απλότερα. Μιλάω πάντα για το εγκάρδιο χαμόγελο, γιατί δεν ξέρουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει και σε ποιους ανθρώπους μπορεί να δώσει όμορφες στιγμές. Μάλιστα. Τι γίνεται, ποιοι είναι οι ήρωες του βιβλίου, πώς εξελίσσεται η ιστορία? Η ιστορία εξελίσσεται, ο κεντρικός ήρωας είναι ένα αγοράκι. Είναι ο δεύτερος ήρωάς μου που δεν έχει όνομα και το οποίο είναι το μοναδικό που βλέπει ότι σε αυτή την πολιτεία κάτι δεν πάει καλά. Και αρχίζει να ψάχνει για το χαμένο χαμόγελο, όπου κάποια στιγμή συναντάει έναν σοφό ταξιδιώτη, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο και τυχαία βρέθηκε εκεί, που του κάνει και σε εκείνον εντύπωση που έχει πάει το χαμόγελο από τα χείλη των ανθρώπων, και άνοιγε κουβέντα και του λέει κάτι πάρα πολύ σοφό, ότι το χαμόγελο έχει μια κρυψώνα. Του λέει το αγόρι, ποια είναι αυτή, και του λέει βρίσκεται βαθιά στο κέντρο της καρδιάς. Και το αγοράκι ξεκινάει να κάνει διάφορες κινήσεις αγάπης, συμπόνιας και τελικά καταφέρνει και ενώνει όλα τα παιδιά σε αυτό, γιατί τα παιδιά είναι τα πρώτα που ανταποκρίνονται στο χαμόγελο του αγοριού και του κοριτσιού που τελικά δέχεται την αγάπη του αγοριού και σηκώνεται στα πόδια της. Και από τα παιδιά όλη η πολιτεία μετά χαμογελά και πάλι. Περίφημα. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο, το κρυμμένο χαμόγελο, και όπως είπαμε ένα μεγάλο έσοδο από την πώληση αυτού του βιβλίου πηγαίνει στο χαμόγελο του παιδιού που φέτος γιορτάζει τα 25 χρόνια του. Κύριε Πολύζο, θα ήθελα να πω, με συγχωρείτε στο σημείο αυτό, μια σοβαρή παράληψή μου, ότι το βιβλίο είναι 2 βιβλία μαζί. Στην πραγματικότητα είναι το βιβλίο που κρατάτε, αλλά και ένα μουσικό έργο που εμπεριέχεται. Η αθηναφήγηση του οποίου την έχει κάνει ο ηθοποιός ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου και τη μουσική την έχει γράψει ο συνθέτης ο Βαγγέλης ο Ματρής και τους στίχους των τραγουδιών που περιέχονται. Και όλη η παιδική χοροδία και οι δάσκαλοι των παιδιών εθελοντικά πρόσφεραν την εργασία του. Μπράβο. Καλά κάνατε και το λέτε. Στην Αστυπάλαια, πριν από 2 καλοκαίρια να το φανταστούμε, το καλοκαίρι του 2018, έπεσε ο σπόρος. Για να δημιουργηθεί το σωματείο, το οποίο είναι υποσύσταση, τα βιβλία Παίζει. Τι είναι αυτή η δράση?
Η δράση αυτή της ασφάλειας γεννήθηκε από τη δική μου ανάγκη, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με τα βιβλία μου και διαπιστώνοντας κάτι. Ότι πολλά παιδιά δεν είχαν πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτό το θεώρησα απαράδεκτο να συμβαίνει και θέλησα όσο περνούσε από το χέρι μου να κάνω εγώ δράσεις για να τα στηρίζω. Έτσι καταλήξαμε το 2018 στην Αστυπάλεια, που με τη στήριξη του Δημάρχου υλοποιήσαμε το πρώτο φεστιβάλ παιδικού βιβλίου και μέσα σε 2 χρόνια κάναμε 3 διοργανώσεις. Βλέποντας όμως ότι αυτές οι ανάγκες υπήρχαν σε όλη τη χώρα, γεννήθηκε η ανάγκη για δημιουργία μιας μεγαλύτερης δομής. Έτσι, με την πολύ καλή μου φίλη κοινωνική επιστήμονα Μάγκη Δούση, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και ενώσαμε και ανθρώπους, επιστήμονες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, έχοντας όλοι ένα κοινό όραμα. Με όχημα τη λογοτεχνία και τις τέχνες, να δώσουμε στα παιδιά αυτό που τους λείπει, σε πολλά παιδιά που τους λείπει, να τα εντάξουμε κάποια από αυτά κοινωνικά και στα υπόλοιπα να ενισχύσουμε την ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη. Μάλιστα. Μπράβο σας. Και να πούμε ότι έχετε δημιουργήσει ένα εικαστικό επιτραπέζιο ημερολόγιο. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να το βρει, να το παραγγείλει και μέσω site, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ναι, αυτό το ημερολόγιο τον πρώτο χρόνο δεν το πουλάμε. Okay. Το βγάλαμε σε περιορισμένα αντίτυπα. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα του ήταν δέντρα ηθαγενή και όχι. Δέντρα που ευδοκίμησαν όμως τελικά στη χώρα μας και έγιναν μέρος της ιστορίας της, μέρος της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Συμμετείχαν 4 σχολεία υψηλού συμβολισμού. Θα ήθελα να τα αναφέρω. Ένα σχολείο από τα Κομακοχώρια, το Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών, το Δημοτικό Σχολείο της Αστυπάλαιας και το Δημοτικό Σχολείο Θήβας, που χρησιμοποιούν μόνο παιδιά Ρωμά. Μπράβο. Α, οπότε είχαν και ειδικά χαρακτηριστικά οι επιλογές Ακριβώς. των σχολείων. Ακριβώς. Μπράβο. Μπράβο. Τα παιδιά λοιπόν όλα αυτά που συμμετείχαν έμαθαν τα χαρακτηριστικά των δέντρων, την ιστορία τους, το ταξίδι τους στον χρόνο και πώς τελικά ο δικός μας τόπος έγινε και δικός του τόπος, όπως πρέπει να συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Αν πιστέψουμε στο φιλμάκι της ελληνικής αστυνομίας, έπεφτε συχνά σε ελέγχους φέτος ο Άι Βασίλης. Έτσι, αυτή ήταν η έμπνευση του σπό της ελληνικής αστυνομίας. Πάντως, αν δεν μπόρεσε να φτάσει σε όλα τα παιδιά, φροντίσατε εσείς 227 παιδιά φέτος και μάλιστα σε μικρές ηλικίες, από 3 έως 9 χρόνια οι ηλικίες τους, να πάρουν άνετες πιτζάμες και ένα βιβλίο. Βλέπουμε τις εικόνες. Είναι το Pyjama Project. Τι είναι αυτό το project, που επίσης έχει το αποτύπωμά σας. Το Pyjama Project ήταν μια ιδέα μας, η οποία έχει ένα επιστημονικό βάθος, να σας πω, γιατί δεν εξαιρούμε ούτε την επιστήμη ούτε την τεχνολογία από όσα κάνουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που το γνωρίζουμε όλοι, αναδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για τα παιδιά και ότι οι καλές νύχτες φέρνουν όμορφες μέρες. Πολλά παιδιά που ζουν σε αποσταθεροποιητικούς παράγοντες, βλέπετε εισοδηματικούς ή ψυχολογικούς ή άλλους τέλος πάντων παράγοντες, δεν απολαμβάνουν ήσυχες νύχτες και ζεστές. Έτσι εμείς θελήσαμε να, κατά το δυνατόν, προσφέροντας ένα σετ ζεστές πιτζάμες και ένα βιβλίο, να τους προσφέρουμε κάτι που θα ισορροπήσει αυτή την αστάθεια που υπάρχει στο περιβάλλον. Προσβλέποντας ο αριθμός αυτός να αυξηθεί, ήταν 227 παιδιά στην πρώτη φάση του προγράμματος, αλλά έχει πάρα πολλές ακόμα και πάρα πολλούς πυλώνες αυτό το πρόγραμμα του σωματείου. Προσβλέποντας λοιπόν να μεγαλώσει ο αριθμός και να κάνουμε και άλλα παιδιά. Μπράβο, να μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο για αυτή την πλημμύρα που έχετε μέσα σας από το συνέστημα της αλληλεγγύης, της βοήθειας, της προσφοράς, από την πολλή αγάπη που είναι φανερό ότι αναβλύζει από μέσα σας για όλα όσα κάνετε. Και όπως είπαμε, νέο βιβλίο από τη Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, το «Κρυμμένο χαμόγελο», έτσι από τις εκδόσεις «Γράφημα». Καλή χρονιά! Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ για ακόμα. Και είναι και συνεπέστατη στα καθήκοντά της. Θυμίζω ότι είναι αστυνομικός η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι να πεις ότι δεν κάνει κάτι.
ενώ για τον βιοπορισμό της και έχει την ευχέρεια, την χρονική να κάνει projects για τα βιβλία, projects για την πιζάμα που θα βοηθήσει, όπως είπε, να νιώσουν καλύτερα παιδιά που ζουν σε ένα σταθές, σε έναν ασφαλές περιβάλλον και να γράφει και βιβλία. Μπράβο σας. Όλα ξεκινάνε, κύριε Πολύδο, από το πόσο ισχυρό είναι το θέλω μας. Αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή χρονιά.